Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος της Νιρεμβέργης με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία των δύο αδελφοποιημένων πόλεων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας παρουσίας τελεχών της διοίκησης του Δήμου Καβάλας και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Νιρεμβέργης έγινε εκτενής αναφορά σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων. Κατόπιν σχετικής πρότασης του Γερμανού Δημάρχου, την οποία αποδέχθηκε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην Νιρεμβέργη μια ομάδα διοικητικών παραγόντων του Δήμου Καβάλας προκειμένου να καταγράψει τα βασικά στοιχεία της τεχνογνωσίας που κατέχουν οι οργανωμένες υπηρεσίες της αδελφοποιημένης πόλης και να αναζητήσει τρόπους εφαρμογής και στην περιοχή μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται αυτό το διάστημα κοντά μας ο Δήμαρχος της Νιρεμβέργης. Είναι, όπως ξέρετε, με το Δήμο της Νιρεμβέργης έχουμε αδελφοποιηθεί. Η προσπάθεια ξεκίνησε από το συγχωρεμένο τον Αθανασιάδη, τον Λευθέρη τον Αθανασιάδη, υπογράφτηκε από τον Στάθη τον Ριφιλίδη. Και συνεχίστηκε αυτή η επαφή και με τον κύριο Σιμιτσί και με την κυρία Τσανάκα και φυσικά και με τη δική μου διοίκηση. Είναι χαρά μας διότι ο Δήμος Νιρεμβέργης είναι ένας δήμος ο οποίος είναι πάρα πολύ μπροστά και τεχνολογικά αλλά και στην λειτουργία του Δήμου και για μας είναι χαρά διότι μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και ο Δήμος να κερδίσει και σε γνώση και σε εμπειρία. Και μάλιστα ο Δήμαρχος μας προσκάλεσε να στείλουμε κάποιους στη Γερμανία, ούτως ώστε να μπορέσουν στην Νιρεμβέργη ακριβώς να μάθουν πώς χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Ελπίζω να περάσει καλά αυτές τις μέρες και θα επισκεφθούμε σίγουρα σύντομα την Νιρεμβέργη. Εξάλλου είναι διαχρονική. Επίσης έχουμε ένα πολύ καλό σύνδεσμο σε αυτή την προσπάθεια και την επαφή που είναι ο φίλος, ο σύλλογος φίλος με τον κύριο Ξόγνο. Με τον κύριο Σωτήρη Ξόγνο. Ja, es ist ein Traum und es ist seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Unsere Vorgänger haben begonnen, diese Freundschaft. Und wir werden auch diese Freundschaft fortsetzen. Wir sind große Europäer. Und wir können miteinander und voneinander lernen. Wir haben Herausforderungen beim Thema Städtebau, Klima, Mobilität. Und wir wollen für unsere Bürger, sowohl in Kavala als auch für Nürnberg, Δημότες μας, τόσο στην Καβάλα όσο και στην Νιρεμβέργη, immer das Beste. Πάντα να πετυχαίνουμε το καλύτερο. Und Völkerverständigung και η συνεννόηση των λαών ist so wichtig für den Frieden der Zukunft. Τόσο σημαντική για την ειρήνη στο μέλλον. Und dafür brauchen wir einen Austausch auch για τον λόγο αυτό, zwischen der jungen μια ανταλλαγή generation. Μεταξύ της νέας γενιάς και των νέων ανθρώπων. Und auch deshalb werden και wir για τον λόγο αυτό, επίσης μελλοντικά, solche Austauschprogramme θα συνεχίσουμε zwischen τέτοια Nürnberg προγράμματα ανταλλαγής μεταξύ της Νιρεμβέργης και της Καβάλας, έτσι ώστε αυτή η εξαιρετικός πολιτισμός που υπάρχει στην Ελλάδα και στη Γερμανία να την μεταφέρουμε και να την κάνουμε γνωστή και στην άλλη πλευρά και έτσι να ερχόμαστε πιο κοντά. Und ich kann Καβάλα nur gratulieren. Theodoros ist ein hervorragend guter Bürgermeister und es macht Spaß, wenn man unter Freunden große Projekte auch angehen kann. Να μπορεί κανείς μεταξύ φίλων να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγαλόπνοα σχέδια.